Kevin Spacey, ο πολύ γνωστός αυτός ηθοποιός, ο οποίος, τι να πω, οι κριτικές ήταν διθυραμβικές. Ο κόσμος πραγματικά ενθουσιασμένος καταχειροκρότησε τον γνωστό ηθοποιό στο ρόλο του Ριχάρδου και νομίζω ότι άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις για τον επαγγελματισμό του, για τον τρόπο με τον οποίο στάθηκε πάνω στη σκηνή. Και νομίζω ότι πρώτα καλύτερα να δούμε το βίντεο, να δείτε κι εσείς ποιοι άνθρωποι βρέθηκαν εκεί, πόσοι άνθρωποι βρέθηκαν εκεί, γιατί ο αριθμός τους είναι τεράστιος. Τι ακριβώς συνέβη, εν πάση περιπτώσει. Τι ακριβώς συνέβη, και θα γυρίσουμε να πούμε πολλά. Now is the winter of our discontent. Made glorious summer by this son of York. Μια εμπειρία ανεπανάληπτη έζησαν οι 9.500 θεατές που βρέθηκαν στο θέατρο της Επιδαύρου για την παράσταση «Ριχάρδος ο Τρίτος» με το μοναδικό Kevin Spacey. If not to heaven, then hand in hand to hand. Ο διεθνούς φήμης ηθοποιός υποκλήθηκε στο κοινό που τον αποθέωσε τρεις φορές μετά το τέλος της παράστασης που διήρκησε τρεις ώρες. Η παράσταση που καθήλωσε όσους την παρακολούθησαν πήρε και τρίτη μέρα παρουσίαση στο θέατρο της Επιδαύρου, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά. We could well be in a place where someone does the things that a Gaddafi does, or we've seen other of these dictators around the world, particularly the response to them. In this sort of Arab Spring has been quite remarkable as we're working on a play that we think really resonates with that kind of personality and how manipulation and media and trying to get, you know, one side of the country to think this and another side of the country to think that. Οι εναλλαγές στο ύφος και τη φωνή του, το βλέμμα του παρανοϊκού και το τεράστιο ταλέντο του σμίλεψαν ένα πλήρες πορτρέτο του Ριχάρδου του Τρίτου. Curse not thyself, fair creature. I would I were to be revenged on thee. It is a quarrel most unnatural to be revenged on him that loveth thee. Το λιμάνι της Επιδαύρου κατακλείστηκε από κότερα και δεκάδες εκπρόσωποι του επιχειρηματικού, πολιτικού και καλλιτεχνικού κόσμου έσπευσαν να ζήσουν μια ανεπανάληπτη εμπειρία. Το Kevin Spacey στη σκηνή να υποδύεται το σεξπυρικό ήρωα. Ανάμεσά τους η Μαριάννα Λάτσι, ο Σταμάτης Φασουλής, ο Γιάννης Μπέζος με την Ναταλία Τσαλίκη, ο Σάκης Ρουβάς, η Νόνικα Γαλινέα. Συγκλονιστική, παιδιά. Πολύ ωραία. Kevin Spacey. Ξέρετε. Θα ήθελες να συνεργαστείς μαζί του. Και ποιος δεν θα ήθελε. Ό,τι πιο υπέροχο και αισιόδοξο το γεγονός ότι έρχεται όλος αυτός ο κόσμος. Καταλαβαίνετε τη δίψα του για ό,τι ωραιότερο υπάρχει, τον πολιτισμό και το θέατρο. Η Λούκα Κατσέλη, ο Γεράσιμος Αρσένης, η Άννα Νταλάρα, ο τέος βασιλιάς Κωνσταντίνος, ο Αλέξανδρος Λικουρέζος, η Φιλαρέτη Κομνηνού και πολλοί πολλοί άλλοι. Σεμνός και διακριτικός, δεν θέλησε να κάνει καμία δήλωση στους δημοσιογράφους και όταν η παράσταση τέλειωσε, επέλεξε να δειπνήσει με τους συνεργάτες του σε γραφικό ταβερνάκι της περιοχής, όπου δοκίμασε εδέσματα από την ελληνική κουζίνα. Θέλει λίγο την ησυχία του, γι' αυτό και ζήτησε. Είχαμε κάποιους οι οποίοι δεν αφήναν να περνάει κανένας στα τραπέζια. Είναι αλήθεια ότι έχει ένα φόβο με τις κάμερες, αλλά κατά τα άλλα, εντάξει, με τους ανθρώπους γύρω του είναι πάρα πολύ καλός και ομιλητικός και καταδεκτικό. Και είμαστε σίγουροι ότι ο Kevin Spacey θα εγκαταλείψει την Ελλάδα με τις καλύτερες εντυπώσεις για να συνεχίσει την περιοδία του Ριχάρδου του Τρίτου σε ολόκληρο τον κόσμο. Και ακριβώς επειδή ήταν μια εμπειρία ζωής για τους θεατές, όπως ακριβώς είπε η Εύη Γιαρκιά στο βίντεό της, γι' αυτό νομίζω και ο κόσμος αποθέωσε την παράσταση και τον Kevin Spacey, παρά το γεγονός ότι αρχικά είχε έτσι μια ελαφριά προκατάληψη αρνητική απέναντί του, επειδή είπε πως δεν θέλει φωτογράφους, δεν θέλει ρεπόρτερς, δεν θέλει κάμερες, δεν θέλει τίποτα. Παιδιά, εντάξει, είναι πολύ λογικό. Είχαν, ήταν λίγο πειραγμένοι στην αρχή. Αλλά έχει πάρει και Όσκαρο. Τους αποζημίωσε. Θα συνδεθούμε αμέσως τώρα με τον αντιδήμαρχο Επιδαύρου, τον κύριο Φώτη Σχοινά, ο οποίος θα μας πει τις λεπτομέρειες για τα όσα έγιναν εκεί τις τρεις μέρες που προηγήθηκαν. Κύριε Σχοινά, μας ακούτε? Κύριε Σχοινά, κύριε αντιδήμαρχε. Ναι, σας ακούμε τώρα.
Σας ευχαριστούμε πολύ που είσαστε κοντά μας και θέλουμε να σας ρωτήσουμε πόσο διαφορετικό ήταν το κλίμα στην περιοχή σας, έτσι με όλο αυτό τον, με το πόσο πολύ ακούστηκε η συγκεκριμένη παράσταση με την παρουσία αυτού του πάρα πολύ σημαντικού ηθοποιού στην περιοχή σας. Εγώ θα σας πω το εξής. Για τρεις συνεχόμενες βραδιές ο κόσμος γέμισε το θέατρο της Επιδαύρου και αποθέωσε τον Σπέισι, ο οποίος χάρισε πραγματικές στιγμές συγκίνησης και ερμηνείας και γενικά πολιτισμού στην Επίδαυρο. Βεβαίως, βεβαίως. Θέλουμε να μας πείτε πώς υποδέχτηκαν οι κάτοικοι της περιοχής σας, πόσο πολύ σημαντικό ρόλο μπορεί να έπαιξε για εσάς το ότι βρέθηκε εκεί αυτός ο άνθρωπος και το ότι, ξαναλέω, ακούστηκε τόσο πολύ ηχηρά παντού η επιτυχία της συγκεκριμένης παράστασης. Το μόνο μπορώ να σας πω είναι ότι μια εβδομάδα πριν και σήμερα ακόμη, το μόνο που συζητείται στην περιοχή και πιστεύω όχι μόνο στην περιοχή, λοιπόν, στην Ελλάδα ολόκληρη, ήτανε Σπέισι. Δεν συζητείται τίποτα άλλο. Ο οποίος όντως ακούσαμε πως είναι ένας πάρα πολύ σεμνός άνθρωπος. Ένας άνθρωπος που δεν, νομίζω δεν πήγε και σε καμία παραλία της περιοχής, έτσι δεν τον είδε κανένα μάτι πουθενά. Παρ' όλα αυτά έμεινε, αληθεύει ότι ζήτησε να μείνει σε ένα ξενοδοχείο μόνος του, κύριε Αντιδήμαρχε. Εγώ ξέρω σε ποιο ξενοδοχείο έμενε. Τώρα, αν ήταν μόνο του, δεν το γνωρίζω. Εμείς απλά διαβάσαμε ότι έκλεισε ένα ξενοδοχείο μόνο για αυτόν και ουσιαστικά τον θείασε. Και ζήτησε να μην βρίσκονται. Να μην υπάρχουν άλλοι πελάτες στο ξενοδοχείο. Αυτό δεν το γνωρίζω. Έτσι ώστε να αποφύγει και τις φωτογραφίες και όλο αυτό, εν πάση περιπτώσει. Κύριε Σχοινά, είδαμε κότερα. Είδαμε ανθρώπους από τον επιχειρηματικό κόσμο. Ναι. Πρέπει να κινήθηκε χρήμα το Σαββατοκύριακο στην περιοχή σας, έτσι δεν είναι? Βέβαια, όταν μιλάμε ότι 30.000 κόσμος βρέθηκε στην περιοχή της Επιδαύρου, αυτό σημαίνει και μια οικονομική ανάσα στις δύσκολες συγκυρίες που περνάει ο τόπος. Βεβαίως. Τουριστικά και για σας. Οι επιχειρήσεις δούλεψαν και ο τόπος πήρε μια βαθιά οικονομική ανάσα. Αυτό είναι δεδομένο. Τουριστικά για σας σίγουρα ήταν πολύ καλό το τρίμερο αυτό που πέρασε, αλλά φαντάζομαι ότι και εσείς... Καταπληκτικό το τρίμερο, ξενοδοχείο, κρεβάτι δεν υπήρχε πουθενά, τα καταστήματα γεμάτα. Φαντάζομαι όμως τόσο εσείς όσο και ο Δήμαρχος και κάποιοι άλλοι ίσως είχατε και τα προβλήματά σας. Δηλαδή διάβασα στο ρεπορτάζ μιας εφημερίδας ότι ακόμα και κάποιοι τουρίστες με τα σκάφη παίρναν τηλέφωνο και ζητούσαν να βρουν εισιτήρια γιατί πληροφορήθηκαν ότι είναι το τρίμερο στην Επίδαυρο Kevin Spacey και ψάχναν να βρουν έστω και τελευταία στιγμή με τη δική σας βέβαια έτσι, συμβολή εισιτήρια για την παράσταση. Αυτό είναι γεγονός. Οπότε όταν και κάποιος, ας πούμε, πλούσιος να πούμε, τουρίστας ή κάποιος γνωστός Έλληνας, είναι λίγο δύσκολο, δεν είναι λίγο να, ρωτήσω... να το αντισταθείτε? Δύσκολο είναι. Εμείς προσπαθήσαμε να τους εξυπηρετήσουμε όλους και πιστεύω ότι στο τέλος όλα πήγαν καλά. Δεν δημιουργήθηκαν σχεδόν κανένα πρόβλημα. Τώρα, στη διάθεση των εισιτήριων δεν ήταν αρμοδιότητα και του Δήμου, αλλά εμείς προσπαθήσαμε να εξυπηρετήσουμε όλους όσους συμμετείχαν. Κύριε Αντιδήμαρχε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας στην εκπομπή μας. Ευχόμαστε πάντα τέτοιες στιγμές να ζει η περιοχή σας.